Πατέρα Νεκτάριο Σολδάτο και με τον πατέρα Δημήτριο Παυλίδη από την Ιερά Μονή του Αγίου Αντωνίου του Παλαιού Ηρακλείου Αττικής, που έχουν να μας κάνουν και μια σοβαρή καταγγελία, αλλά πάντα με χιούμορ. Πού είσαστε, Άγιοι πατέρες μου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, αδελφή μας Μαλβίδα, τι κάνετε. Καλά μου είσαστε, εσείς τι μου κάνετε. Δόξα στον Θεό. Έχουμε να κάνουμε μια καταγγελία, σας έχω και τον Κωνσταντίνο που τον γνωρίζετε στη μέση για να μπορέσει λίγο έτσι να μας συναξάρει καλύτερα. Τι έχουμε χάσει, πατέρα μου, πέστε μου. Αυτό θα σας πει πατέρα Δημήτριος. Εγώ δεν τα μιλάω τέτοιο. Εγώ μιλάω μόνο για τη μιμή μου, οποία για μένα είναι επίσημη, ναι, και είναι μάλιστα διάδοχος των αγίων ανθρώπων της Βυζαντινής μας Αυτοκρατορίας. Μάλιστα, θα συζητήσουμε. Ο πατέρα Δημήτριος έχει όμως, ναι, να κάνει. Να ξεκινήσουμε από τον πατέρα Δημήτριο, λοιπόν, πρώτα, τέτοιο, για τη δήλωση. Πέστε μου, πατέρα Δημήτρια, τι συμβαίνει. Έχουμε χάσει το δεσποτάκι μας. Ναι. Ένα μωράκι. Ναι. Είναι. Έχουμε 2 εβδομάδες που το χάσαμε. Είμαστε πάρα πολύ νευριασμένοι. Πού το χάσατε το δεσποτάκι? Το χάσαμε. Έφυγε από το μοναστήρι να ψωνίζει. Ναι. Δεν έρχεται. Κυρίες και κύριοι, αν έχετε πληροφορίες, είναι πολύ αδύνατος. Έχει 70 χρονών. Ναι. Είναι μωράκι μας, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να ησυχάζουμε μέρες. 70 χρονών. Να σας πω, πώς λέγεται το δεσποτάκι σας? Το δεσποτάκι το λέμε Γερμανάκη Φασιστόπουλος. Και πώς? Γερμανάκης Φασιστόπουλος. Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Έχει μία μήτρα, έχει ωραία στολή, ναι, βυζαντινή, και έχουμε χάσει μη χειρότερα και έναν άλλον κληρικό, ναι, που λέγεται Βενεδικτούλης Χοντροπισινούλης. Έχουμε προβλήματα γιατί είναι 120 κιλά και δεν μας έρχεται ούτε μία πληροφορία. Πού βρίσκεται? Μάλιστα. Να σας πω, αυτά είναι ονόματα που τα έχετε βγάλει μέσα στη Μονή. Η Μονή Σημειωτέων, να απευθυνθώ στην Πολεμόχαρη Φιλίγια, θα νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Είναι όντως ισχύει. Είναι η Μονή Αγίου Αντωνίου Παλαιού Ηρακλείου Αττικής. Εκεί δεν είστε? Αληθώς. Μάλιστα, αληθώς. Πέστε μου, σας παρακαλώ, εκτός από αυτές τις 2 απώλειες, νομίζω ότι μου καταγγείλατε ότι έχετε χάσει και το ταράσα σας κάπου. Αυτό είναι ακόμη και αυτό μια αλήθεια. Και αυτό πολύ σημαντικό. Δεν το πιστεύω, θα πέσω κάτω. Για πέστε μου. Αυτό είναι μάλιστα σε μια βαλίτσα. Ναι. Δεν ξέρουμε πού να την ψάξουμε τώρα. Περιμένουμε κάποιο. Αλλά αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δεν είναι πλάκα. Είναι μάλιστα. Τα άλλα 2 ήταν πλάκα. Όχι, δεν είναι πλάκα. Όχι. Είναι 2 ζευγάρια άμφια σε μια μεγάλη πράσινη βαλίτσα. Πού τα ξεχάσατε αυτά? Είναι σε ένα ταξί έμειναν. Πού? Δεν προσέξαμε καλά. Είχαμε και. Λίγο βιαστήκαμε να φτάσουμε στο μοναστήρι μας. Ωραία. Πέστε μου λίγο, έχετε πολλά χρόνια στο μοναστήρι αυτό, εσείς, πατέρα? Περίπου 5 χρόνια. Πατέρα Δημήτρη, 5 χρόνια. Ναι, ναι. Πώς είναι στο μοναστήρι, είναι καλά? Στο μοναστήρι, ας λέμε καλά, αλλά δεν. Χρειάζεται βέβαια διαφήμιση. Δόξα τω Θεώ που είμαστε σήμερα εδώ, για να ο κόσμος έχει ξεχάσει, ας πούμε. Ναι. Είναι σε ένα σημείο που δεν περνάει. Δεν περνάει ο κόσμος. Θα το διαφημίσω εγώ, αλλά θα ήθελα πριν περάσω στον πατέρα Νεκτάριο να πω το εξής. Ότι κάποια στιγμή πέφτει στα χέρια μου ένα βίντεο που σας βλέπω έτσι με τα ράσα σας έξω από το Ωνάσιο και ο πατήρ Νεκτάριος έλεγε: αυτά για τη μιμή τα λέει μία Μαλβίνα Κάραλη. Έλεγε για μένα. Με έβρισε και το έπαλα. Εγώ το βίντεο το έπαιξα και έτσι γνωριστήκαμε και αγαπηθήκαμε. Πέστε μου, πατέρα Νεκτάριε μου, γιατί όλη αυτή η προσήλωση στη μιμή, γιατί την αγαπάτε τόσο? Κοιτάξτε, αυτό το είπα εσάς μπουρλί, αυτό είναι πλάκα βέβαια. Ναι, δεν πειράζει καλά, εδώ πέρα πλακατζίδες είμαστε όλοι. Άμα, βέβαια, τι άλλο. Μέσα στην κοιτάξτε, πλάκα, και εμείς κληρικοί, ναι, αν δεν είμαστε πρώτα-πρώτα οι άνθρωποι, τότε δεν είμαστε τίποτα. Ναι. Δηλαδή, έχουμε πέσει από άλλο πλανήτη. Ναι. Όχι, άνθρωποι όχι, είμαστε όπως και το άλλο κόσμο, και το υπόλοιπο κόσμο στην Ελλάδα μας και παντοχού και πάντοτε, ναι, που υπάρχει το όνομα ελληνικό όπως. Βεβαίως. Και εμείς είμαστε πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη. Από και... την Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, αυτή η αγάπη για τη μιμή, είπα τη μιμή μου, η λατρεμένη. Τώρα για τη μιμή, να πούμε αλήθεια. Εγώ τη, ναι, βλέπω σαν διάδοχο τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί και, ναι, Θεοδόρα δεν είχε κάτι άλλο. Ναι. Αλλά μόνο αμαρτωλό ζωή πιο πριν. Ναι. Ύστερα έγινε Άγια, ναι, ύστερα έγινε μάλιστα, ναι, μεγάλος βοητός της Εκκλησίας μας, mm-hmm, και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ναι, έχει γίνει μια επίσημη, ναι, βέβαια, ακριβώς, βασίλισσα, οποία, ωραία, και έκτισε Εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, στην πατρίδα μας. Νομίζω ότι θα συμβεί και αυτό. Ο Κωνσταντίνος όμως είναι ο ρεπόρτερ που βρήκε τους 2 πατέρες, τον πατέρα Νεκτάριο και τον Δημήτριο. Τι να πούμε. Θα ήθελα λίγο το χρονικό, Δημήτρη μου. Η μιμή λέγεται η Δήμητρα, ναι, Παπανδρέου, ναι,
Είχε ίσως, ναι, ο ίσως, ναι. Το ξέρω και δεν υπάρχουν απόδειξη να πούμε ότι ήταν έτσι. Ναι. Ζωήν σαν άλλο.